Πεσκόνη στην ατμόσφαιρα με όλα αυτά τα φαινόμενα, κυρία Δαμίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό? Για τη μετεωρολογία που έλεγε το πρωί δεν ήταν παράδοξο. Θα παρατηρηθεί και σκόνη. Και πράγματι, ναι, όχι μόνο στην ατμόσφαιρα, αλλά στο επίπεδο που κατοικά, που κυκλοφορεί ο κόσμος. Δηλαδή, έχουμε μεγάλες ποσότητες σκόνης. Στη Λάρνακα ήταν πάνω, ήταν στο πορτοκαλί. Βλέπετε τα χρώματα μας δίνουν αμέσως ότι ήταν πάνω από 100 το πορτοκαλί. Μάλιστα. Το πρωί ήταν στη Λεμεσό το πορτοκαλί, μετά έπεσε στο κίτρινο. Στη Λεμεσό, επειδή είναι κυκλοφοριακός ο σταθμός και έχουμε παραπάνω κίνηση συνήθως από ό,τι είδαμε, το πρωινό πάντα είναι πιο ψηλό. Ασχέτα αν έχουμε σκόνη και από το εξωτερικό. Οι άλλοι σταθμοί είναι στο κίτρινο, δηλαδή είναι κάτω από 100, μεταξύ 50 και 100. Με τη βροχή που αναμένεται και άρχισε να ψυχαλίζει στη Λευκοσία, μάλλον θα καθαρίσει, αναμένεται θα καθαρίσει και να μειωθούν οι συγκεντρώσεις. Τώρα η Λευκοσία τι κατέγραψε σήμερα? Η Λευκοσία είναι στην Αγία Μαρίνα που μετρούμε, γιατί εδώ ο σταθμός της Λευκοσίας δεν εργάζεται, κάνουν μια συντήρηση, έτυχε να κάνουν συντήρηση σήμερα, ήταν γύρω στα λιγότερο από 50. Πόσο, δηλαδή έχουμε πρόβλημα με το σταθμό της Λευκοσίας, συντηρείται? Απλώς είναι πρόβλημα επικοινωνίας, δηλαδή δουλεύει το όργανο, από ό,τι μου είπαν προσπαθούν να συνδεθούν, έχουν κάποιο πρόβλημα για επικοινωνία. Και ναι, αλλά εδώ με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι εδώ και μια εβδομάδα έχουμε πρόβλημα με το σταθμό της Λευκοσίας. Ο σταθμός της Λευκοσίας έκαναν συντήρηση, έγινε μια μεταφορά. Εντάξει, τώρα συντήρηση μια εβδομάδα σε ένα σταθμό νομίζω είναι λίγο υπερβολικό. Ήταν ένα project για αλλαγή του σταθμού εκείνος. Αλλάζεται εντελώς το σταθμό. Το καραβάνι που εστέγαζε, ναι, το σταθμό είναι από το 1992. Και βγήκαμε προσφορές, τώρα ήταν στη διαδικασία να μεταφερθεί εξοπλισμός από το παλιό στο νέο. Με τη μεταφορά έπρεπε να γίνει ρύθμιση, να δουλεύει σωστά και μετά να αρχίσει να δείχνει. Πότε θα έχουμε δηλαδή τον σταθμό σε λειτουργία? Ο σταθμός είναι σε λειτουργία, από ό,τι μου είπαν, είναι θέμα επικοινωνίας. Με το θέμα επικοινωνίας, άμα λυθεί, σήμερα για παράδειγμα, αναμένω, να αρχίσει να δείχνει και ο σταθμός αυτός τα νούμερα που δείχνουν οι άλλοι σταθμοί. Άρα από σήμερα θα έχουμε και η Λευκοσία, ναι, ναι, στις μετρήσεις. Ναι, άρα, ναι, αυτή η σκόνη που έχουμε θα διαλυθεί, φαντάζομαι τώρα, όταν γίνουν πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, οι βροχές. Ναι, η βροχή συνήθως ξεπλένει τη σκόνη από την ατμόσφαιρα, τη φέρνει προς τα κάτω. Είναι φαινόμενο που το ξέρουμε όλοι και το βλέπουν όλοι. Μετά πρέπει να καθαρίζουν τα πατώματα που λερώθηκαν από τη σκόνη. Αλλά η ανακοίνωση βγήκε διότι δεν είμαστε σίγουροι κατά πότε θα αρχίσει η βροχή και πόσο θα είναι σε όλη την Κύπρο. Μάλιστα, αυτός ο νέος σταθμός που έχουμε ετοιμάσει είναι σύγχρονος? Δηλαδή καμία σχέση με τον προηγούμενο? Οι συσκευές ήταν αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Η, ναι, διαφορά ήταν ότι για να δουλεύει σωστά ο σταθμός πρέπει να έχει σταθερή θερμοκρασία, για παράδειγμα. Ναι. Σταθερές συνθήκες λειτουργίας. Και οι συσκευές ήταν και αυτές σύγχρονες. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι άλλες συσκευές που μπορούμε να αγοράσουμε του χρόνου, για παράδειγμα, αν μπορέσουμε, να βελτιώσουν τις μετρήσεις. Ναι, το καραβάνι όπως προσφέρεται για τέτοιου είδους έρευνες? Το καραβάνι είναι κινητό εργαστήριο. Ναι, ναι, εννοώ, ναι, όλα, δηλαδή έχουν πληρεί τις προδιαγραφές για να έχουμε σωστές μετρήσεις. Αυτό εννοώ. Βέβαια, διότι σύμφωνα με το ISO 17025 πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές με τον ίδιο τρόπο μετράνε όπως μετράμε εμείς εδώ στην, ναι, Κύπρο. Ναι. Γι' αυτό και είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης υποχρεωμένες να είναι πιστοποιημένες το εργαστήριο. Α, βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Πιστοποιημένα με το 17025, ούτως ώστε να υπάρχει σύγκριση. Να μην λέει ο ένας... Και εμείς είμαστε πιστοποιημένοι, δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Άρα αυτό που μας ενοχλεί, η σκόνη θα διαλυθεί όπου να είναι. Ναι, πρέπει να διαλυθεί, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα την καθαρίσει η βροχή. Πόση βροχή θα έχουμε για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Θα βρέξει, μας είπαν αρκετά, το περιμένουμε.